είπα από την αρχή ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι η πολιτική βούληση της πλειοψηφίας. Θα περιοριστώ να χαρακτηρίσω. Χαρακτηρίζω βέβαια, αφού πρέπει να γίνει αυτό, όχι κλασικά ότι είναι αυτά τα οποία ακούγονται πάντα αντιαναπτυξιακό και υποκαταξέ. Είναι ένας προϋπολογισμός, δηλαδή τα νούμερα του προϋπολογισμού είναι η έλλειψη, μάλλον τα νούμερα του προϋπολογισμού δείχνουν ότι υπάρχει ένα έλλειψη στόχου. Βέβαια, ευτυχώς που έχουμε και το λιγνητό, θα πρέπει να το διαχειριστούμε με τρόπο, με πάρα πολύ σοβαρό τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να έχει μέλλον η τοπική μας κοινωνία. Αυτός ο προϋπολογισμός, έτσι όπως είναι, από μόνος του, δεν θεωρώ ότι λύνει και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Δηλαδή, αυτό το οποίο λέμε, τις μεταβλητές δαπάνες. Σίγουρα, το μεγάλο έργος των ενωπιών περιβάλλων και οι ανάγκες τις οποίες θα δημιουργούνται καθημερινά, θα δούμε ότι θα έχουμε μεγάλες εκτροπές και είμαι σίγουρος ότι δεν τις λύνει. Δεν μιλάμε για ανάπτυξη, δεν μιλάμε για τίποτα. Αφού είπαμε ότι δεν είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει την πολιτική, είναι που να εκφράζει την πολιτική βούληση της πλειοψηφίας. Μία απάντηση στον κύριο Δήμαρχο σε ό,τι αφορά το ειδικό τέλος. Το ειδικό τέλος, όπως το πρέπει να το είπε και ο κύριος Μπούρας, εξαρτάται από το είδος των αποφάσεων των οποίων παίρνονται και αν αυτές οι αποφάσεις εκτελούνται. Δηλαδή, το κερδίζουμε όταν έχουμε συνέπεια στον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις παίρνονται και εκτελούνται. Παραδείγματος χάρη. Είναι μια μορφή της ανταποδοτικότητας, το οποίο έχει απαντήσει για την παρανομία του ΟΣΤΕ, αλλά υπάρχουν ορισμένα παράθυρα που αναπτύσσονται. Όταν λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να παίρνουμε ποτήρι, πρέπει να παίρνουμε ποτήρι. Γιατί, πηγαίνοντας στο δικαστήριο, τουλάχιστον θα μπορούμε να υποστηρίζουμε αυτό το οποίο αποφασίζουμε. Ήρθε πάλι το θέμα των δικηγόρων. Η άποψή μας είναι ξεκάθαρη. Ήδη το κόστος είναι υπέροχο. Έχουμε φτάσει μέχρι τώρα σε ένα τεράστιο κόστος. Μας η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δημιουργηθεί νομική υπηρεσία και δεν το λέμε έτσι απλά. Και οι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται θα πρέπει να περνούν από έναν νομικό, ανεξάρτητα αν είναι ο Γιακούβ ή όχι, να παίρνει και να βλέπουμε ποια είναι η νομιμότητά του. Σας πληροφορώ ότι οι τέσσερις υποθέσεις οι οποίες έχουν κερδιθεί από ανθρώπους δικηγόρους δίπλα μας. Αλλά όμως δεν είναι έτσι η πραγματικότητα. Έχουν χαθεί από τον δικηγόρο της ΔΕΗ για τυπικούς λόγους. Άρα λοιπόν και εκείνη η ουσία. Και εκείνη η ουσία των πραγμάτων. Αν θέλουμε λοιπόν τη μαγική εικόνα, δεν τη δίνουν οι ακριβοπληρωμένοι δικηγόροι. Τη δίνουν πώς εμείς θα δώσουμε τροφή στο δικαστικό σώμα, στους δικαστές, για να κερδίσουμε αυτές τις υποθέσεις. Σας επαναλαμβάνω, το γνωρίζω πολύ καλά. Είναι συμπατριώτη μας στην Τρίπολη, είναι ο Βασίλης ο Μπρακουμάτσος, ο οποίος έχει κερδίσει τις τέσσερις υποθέσεις, διότι ένας άλλος δικηγόρος έκανε λάθος που τις επίδειξε. Οπότε εκ των πραγμάτων και τώρα σωστά νομίζω στο εφετείο θα κερδιθούν. Έχω την πληροφορία ότι το κερδίζει ο Δήμος. Και είναι η αντιγραφή επικόλυση των απόψεων τη πρωτόδικη. Ήταν και χαζό δηλαδή. Αφού έχουμε κερδίσει την υπόθεση, να μην έχουμε τα ίδια θέματα. Κλείνοντας, θα πω εξαρτήσεις ότι εμείς δεν θα ψηφίσουμε αυτόν τον προϋπολογισμό γιατί δεν το πιστεύετε. Δεν το πιστεύετε, θα είμαστε εδώ σαν αναμορφώσεις, θα συζητάμε επί την ουσία των πραγμάτων. Τώρα συζητάμε από ό,τι φάνηκε για ένα διαχειριστικό θέμα. Το είπε και ο κ. Φουσέκης στην αρχή. Για ένα διαχειριστικό θέμα το οποίο πρέπει να καταθεθεί και μάλιστα όχι με την πολιτική βούληση τη πλειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Ραπόπουλε, κύριε Πρόεδρε, για τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίκη του αστικού κράτους. Είναι το αντιλαϊκό αντιδραστικό κράτος σε τοπικό επίπεδο. Έχουν αποστολή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τις απολύσεις των εργαζομένων, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, την εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και έργων προς όφελος επιχειρηματικής δράσης των μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ του ΣΥΡΙΖΑ, οι δορυφόροι τους και οι δίθεν ανεξάρτητοι στηρίζουν και στηρίζεται τη λειτουργία των Δήμων στην υπηρεσία αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφορές σε δευτερεύοντα ζητήματα. Ο προϋπολογισμός που καταθέσατε, όπως και οι προηγούμενοι,
είναι πλήρη ενταγμένη στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου, είναι στη λογική των μνημονίων διαρκείας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας, των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών, των επιταγών του πρακτηρίου, της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών. Είναι πολύ φτωχός, είναι μακριά από την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, είναι ένας προϋπολογισμός που φτωχοποιεί ακόμα περισσότερο τα λαϊκά στρώματα, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών μας. Η διαφορά από τους προηγούμενους είναι ότι έχει ακόμα λιγότερα χρήματα. Αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Εάν στην κυβέρνηση εναλλάσσονται οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου, οι δυνάμεις που υλοποιούν τις επιδιώξεις του κεφαλαίου. Χωρίς καμία καθυστέρηση, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι φτωχοί αγρότες, οι γυναίκες, οι νέοι, όλα τα λαϊκά στρώματα, ενωμένα πρέπει να διεκδικήσουν αγωνιστικά λύσεις στις βάσεις αναγκαιότητας του εργατικού λαϊκού δρόμου ανάπτυξης σε γραμμή αντιπαράθεσης με την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, να απαντούν στις αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και στην αντιμετώπιση των επίγοντων προβλημάτων σήμερα της λαϊκής οικογένειας με βασικούς άξονες διεκδίκησης, πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των περιφερειακών και των Δήμων που θα προέρχονται από την αύξηση της φορολόγησης στο 45% του μεγάλου κεφαλαίου, της εκκλησιαστικής περιουσίας και την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας. Διεδικούμε την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων, τα χρήματα αυτά ανήκουν στους εργαζόμενους, αφαιρούνται άμεσα ή έμεσα από το εισόδημά τους και να πληρώνονται από πρόσθετους φόρους και τέλη επιβάλλονται σε βάρος τους. Κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας, ανταποδοτικών, αντισυστημικών και άλλων τελών που χτυπάνε το λαϊκό εισόδημα. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δουλεύουν με κάθε είδους σύμβαση χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προσλήψεις νέου μόνιμου προσωπικού με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα για να καλυφθούν οι αυξανόμενες κοινωνικές ανάγκες σε υπηρεσίες και υποδομές. Αντιπαλεύουμε τη γενίκευση της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και την επέκταση της εφαρμογής των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων μέσω προγραμμάτων περιορισμένου χρόνου, τοπικών πρωτοβουλειών, απασχόλησης, προγράμματων κατάρτισης και άλλων μέσων ΟΑΕΔ και μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και οποιοδήποτε άλλων μορφών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. Κατάργηση των επιχειρήσεων όλου του νομοθετικού πλαισίου που καθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση, επιχείρηση, ένταξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων που κλείνουν στις υπηρεσίες των Δήμων με μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στη λειτουργία της υπηρεσίας και τα έργα των Δήμων. Διεκδικούμε έργα υποδομής και πόρους που κατευθύνονται για την κάλυψη των αναγκών της λαϊκής οικογένειας. Ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία. Λαϊκή κατοικία, σύγχρονα σχολεία, προσχολικά κέντρα, πολιτιστικά κέντρα, δημόσια κέντρα υγείας που δεν έχουν ούτε ασθενοφόρο στο Δήμο μας. Προστασία από πλημμύρες που σε αυτό το προϋπολογισμό δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν έχουν προβλεφτεί. Για τις πυρκαγιές που δεν υπάρχει εκεί κονδύλι, για τους σεισμούς που πάλι δεν υπάρχει κονδύλι. Έντονα καιρικά φαινόμενα, καταζητηστείς αποκλεισμούς από χειρινοπτώσεις. Ρήπασε από αέρα και εδάφους, ρήπασε από μόλις των υδάτων, έργα άδρευσης που πάλι γι' αυτό δεν έχει προβλεφτεί. Επίλυση του αποχετευτικού που κατά ενιαίες περιοχές, ορθολογική διαχείριση των στερεών απόβλητων με έμφαση στην ανακύκλωση μακριά από κάθε ιδιωτικοποίηση ενάντια στην καύση των απορριμμάτων. Ο σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή των έργων να γίνεται από ένα αποκλειστικό δημόσιο κατασκευαστικό φορέα με ευθύνη του κράτους. Για τους αιρετούς της τοπικής διοίκησης, για να μπορούμε να έχουμε και κάποια κονδύλια που είναι και αρκετά αυξημένα, κατάργηση των αποζημιώσεων των αιρετών στους Δήμους για τη συμμετοχή τους στα συμβούλια, σε επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα. Να υπάρξει ασυμβίβαστο στη μισθοδοσία αιρετών, αντιπεριφερειακών, αντιδημάρχων, προέδρων συμβουλίου και νομικών προσώπων, στην περίπτωση που μισθοδοτούνται ή δουλεύουν συγχρόνως και στον επαγγελματικό του χώρο, δημόσιο, ιδιωτικό, ελεύθερο επάγγελμα, να καταργηθεί η αναδρομική ισχύ συνταξιοδότηση αιρετών, δημάρχων και πρώην νομαρχιακών, εφόσον έχουν σύνταξη από άλλο ταμείο επαγγελματικού φορέα.
Είναι αυτονόητο ότι καταψηφίζουμε αυτόν τον προϋπολογισμό, διότι δεν υπηρετεί τους δημότες μας και τη λαϊκή οικογένεια. Ευχαριστώ.